Αρχές του μήνα Μάη, κύριε Ανδρουλάκη, και ακόμα ένα βήμα προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι σε εξέλιξη στην αντιπεριφέρεια. Νέος εξοπλισμός σε ό,τι αφορά το θέμα των εξετάσεων των οδηγών αυτοκινήτων. Πραγματικά έτσι είναι, όπως γνωρίζετε. Από τον Μάρτιο, όπου ξεκινήσαμε με τη νέα εγκύκλιο, υπήρχε σε έλλειψη αγοράς τα μηχανήματα τα οποία είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε έτσι ώστε οι πολίτες μας να εξυπηρετούνται με τις εξετάσεις και στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα. Από τη δική μας τη μεριά είχαμε δεσμευτεί σε όλους τους συμπολίτες μας και στους επαγγελματίες του κλάδου ότι θα κάνουμε τις άμεσες ενέργειες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προμηθευτήκαμε δύο νέες συσκευές, μία για τη Σιτία και μία για την Ιερά Πέτρα, και είμαστε σε ευχάριστη θέση την επόμενη μέρα, αύριο Παρασκευή, να έχουμε την εξέταση στη Σιτία και την επόμενη Τρίτη στην Ιερά Πέτρα. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό να σας πω είναι ότι ήταν μία εργασία και μία διαδικασία όπου είχαμε ακολουθήσει από τον Αύγουστο του 2023 για να φτάσουμε σήμερα και να πούμε ότι εξυπηρετούμε ιδανικά όλους τους συμπολίτες μας. Το σίγουρα θα ικανοποιεί και τις σχολές οδήγησης, οι οποίες δεν θα είναι σε θέση βέβαια να μετακινούνται καθόλου και λιγάκι για να έρχονται εδώ για τις εξετάσεις τους. Πραγματικά έτσι είναι και ήταν και μια αδικία οι συμπολίτες μας από τα απομακρυσμένα μέρη, τόσο από τη Σιτία, είτε από τη Ζάκρο, όπου είναι αρκετά μακριά, είτε από το Μύρτος, είτε από την Ιερά Πέτρα, να έρχονται και να δίνουν τις εξετάσεις εδώ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση των πολιτών μας, κινιόμαστε έτσι ώστε να λύνουμε λύσεις στα προβλήματα τα καθημερινά τα οποία παρουσιάζονται.